γενικότερα για τις λειτουργίες της εφαρμογής. Κεντρικό σημείο της είναι η πρώτη οθόνη, η οποία παρουσιάζει την γενική πληροφορία, κάποια νέα τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε, μία γρήγορη κερία πρόσβασης σε πληροφορία για τον τρέχοντα αγώνα, καθώς και τα τελευταία νέα. Η εφαρμογή διαθέτει ένα μεγάλο μενού από λειτουργίες. Η πρόσβαση σε αυτό είναι με τη μέθοδο που πλέον είναι αρκετά διαδεδομένη στα user interfaces των κινητών. Είναι το sliding window το οποίο εμφανίζει το μενού από τα αριστερά. Ανά πάση στιγμή και από οποιαδήποτε σελίδα ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες. Ενώ η ίδια η σελίδα παραμένει καθαρή και προβάλλει το περιεχόμενο και όχι τα navigational στοιχεία. Επιπλέον μέσα από αυτό το μενού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και τις ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τις ενημερώσεις. Σχετικά τώρα με την ενότητα των νέων, ουσιαστικά δύο views. Ένα view που είναι η λίστα με τα τελευταία νέα, όπου υπάρχει ιστορικό χρονολογική σειρά. Κάθε ένα νέο έχει την δική της σελίδα πλήρη παρουσίαση. Η όλη λογική είναι ότι υπάρχει ένα διαχειριστικό σύστημα από πίσω, το οποίο με εύκολο τρόπο οι άνθρωποι της site μπορούν να ενημερώσουν και αυτές οι πληροφορίες να εμφανιστούν άμεσα στην κινητή συσκευή του χρήστη. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα συγκεκριμένα νέα τα οποία θα επιλέγουν να προωθηθούν με πιο άμεσο τρόπο με την αποστολή ενός notification, το οποίο θα εμφανιστεί σε όλες τις συσκευές των χρηστών που έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή. Ενότητα στην οποία παρουσιάζεται το γήπεδο μέσα από φωτογραφικό υλικό, τόσο για την ιστορική έδρα, για την τωρινή έδρα του ΑΚΑ, καθώς και παρουσίαση του νέου γηπέδου, ενώ παράλληλα και μια δεύτερη ενότητα με ιστορική αναδρομή στους σημαντικότερους σταθμούς της ιστορίας της ΑΕΚ, με πληροφορία, κείμενο και εικόνες. Η ομάδα παρουσιάζεται σαν πλήρης λίστα με τους παίκτες, τεχνική ηγεσία και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας. Για κάθε παίκτη υπάρχουν στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την θέση του και τις επιδόσεις του μέσα στην ομάδα. Και τέλος, η πορεία της ΣΑΕΚ στο πρωτάθλημα και σε όσες διοργανώσεις συμμετέχει, όπου υπάρχει βαθμολογία, υπάρχει αντίστοιχα μετά και για κάθε αγώνα υπάρχει λίστα με τους αγώνες τους οποίους έχει κάνει, καθώς και τους μελλοντικά προγραμματισμένους. Στους δύο αγώνες που έχουν ολοκληρωθεί υπάρχει πλήρης ανάλυση και περιγραφή του αγώνα.